Θέλω ανέκδοτο για τους followers του Tips by Marcos, δυνατό να πέσουν δυνατό. Κάτω στα λοιπόν, πατώματα. Μπαίνει ένας τύπος μέσα σε ένα εστιατόριο, από το ύφος του και το βλέμμα του καταλαβαίνουν όλοι ότι είναι λίγο παράξενος. Κάθεται στο τραπέζι, πηγαίνει ο αρχισερβιτόρος να τον εξυπηρετήσει γιατί έχουν καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Λέει πιάτο ημέρας, λέει να σας ενημερώσω πριν τον κατάλογο, έχουμε λέει παπιόσουπα. Λέει τους παπιόσουπα. Ο πελάτης είναι παράξενος. Ναι, ναι, φέρε μου μία λέει χωρίς να δω τα άλλα, λέει είναι αγαπημένη μου, λέει είμαι τρελαμένος με την παπιόσουπα. Μπαίνει μέσα στο σεφ, λέει ο παράξενος, λέει ναι, τι θέλει, λέει μια παπιόσουπα. Όχι, ρε φίλε, λέει στον παράξενο, τελείωσε λέει πριν από λίγο. Δεν πειράζει, λέει έχω κότα. Θα το φτιάξω, λέει τι κότα, τι πάπια τώρα, πού το καταλάβει. Λέει εντάξει, είπαμε. Του βγάζει η σούπα, δοκιμάζει ο παράξενος, λέει συγγνώμη, έρχεστε λίγο. Αυτό είναι κοτόσουπα, λέει μήπως πήγαινε αλλού. Εγώ παπιόσουπα, λέει ζήτησα. Λέει σε αυτό, συγγνώμη, πάει μέσα, λέει το κατάλαβε. Άσερε, λέει. Λέει μου το κατάλαβε, λέει. Έβρασα και το πρωί, λέει κάτι χήνες, θα τον πάμε, λέει μια χινόσουπα. Πάπια, λέει τη χίνα, λέει τώρα, το ίδιο πράγμα. Εντάξει, λέει, πού το καταλάβει, λέει. Του κάνει και τη χίνα, τη βγάζει έξω. Ο σερβιτόρος τώρα κοιτάει έτσι, λέει: δεν το καταλάβει πάλι. Συγγνώμη, ξανάρχισε, λέει: σας παρακαλώ, λέει: αμένα φύγω. Αυτό λέει είναι χινόσουπα. Εγώ ζήτησα, λέει: παπιόσουπα. Το πια το ημέρα που μου προτείνατε, λέει: δηλαδή, αμένα φύγω. Έλεος. Όχι, σας παρακαλώ, έγινε κάποιο. Στην πίσω παρέα ήταν, λέει: συγγνώμη, λέει. Το παίρνει αυτό. Πάει μέσα, λέει: στο σεφ, το κατάλαβε. Λέει, τι λες τώρα, εγώ το δίνω, λέει: αποκλείται. Τη χίνα με την πάπια, το λέει. Τρελαίνει το σεφ, τη λέει: Μαρία, βγάλει το βρακί σου. Δούλευε μια Μαρία εκεί πέρα. Βγάζει το βρακί τη Μαρία, τα ανακατεύει, βάζει και 2-3 καρότα μέσα. Πάντα το λέει το φάει. Βγαίνει σε αυτό, τρέμει τώρα, σου λέει από το πετάξει το κεφάλι ο τρελός. Βγαίνει να πούμε, το αφήνει εκεί πέρα, δοκιμάζει αυτό. Φωνάζει αυτό, λέει: συγγνώμη, ρίξτε λίγο. Η Μαρία λέει εδώ, δουλεύει και την έτσι. Follow το Παλίδης. Αναδημοσίευση και εγώ στους δικούς μου. Ακολούθησε στο TikTok το Tips by Marcos και κάνε subscribe στο κανάλι μου Marcos TV στο YouTube.